εδώ είμαστε, καλοί μας φίλοι, και να σας ενημερώσουμε για ένα θέμα που ανοίξαμε με αφορμή τηλεφωνήματα τηλεθεατών εχθές και είχε να κάνει με τη βρύση στο Μασούρι, όπου κατά διαστήματα κάποιος ή από κάποιο πρόβλημα την κλείνει με αποτέλεσμα να μην έχει νερό και να διαμαρτύρονται ακόμη και αναρριχητές. Επίσης, σας είχαμε πει ότι υπάρχουν παράπονα διότι ο Δήμος δεν ασπρίζει την κεντρική σκάλα εκεί του Μασουριού. Κάναμε επικοινωνία, όπως σας είπαμε, με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Μικέ Ρίγα, και μας είπε ότι θα έστελνε σήμερα, ή πρόκειτο να στείλει σήμερα, πιθανόν να έχει πάει ήδη, κάποιον από την ΔΕΙΑΚ για να δει γιατί συμβαίνει αυτό με τη βρύση. Και όσον αφορά το άσπρισμα της σκάλας του Μασουριού, υπεσχέθη ότι όταν θα φτάσουν στο Μασούρι για να ευπρεπίσουν εκεί, έτσι, να καθαρίσουν, να ασπρίσουν κλπ., θα ασπρίσουν και τη σκάλα. Για την κουπαστή δεν μου είπε. Μου είπε όταν θα πάμε στο Μασούρι θα τα δούμε όλα. Ωραία. Έτσι ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι θα δουν και θα τον παρακολουθούμε και θα τον ακολουθούμε. Λοιπόν. Να περάσουμε στα θέματα μας. Λοιπόν τώρα στη ΣΥΜΗ και στην επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας χθες, με την ευκαιρία αυτή, εγκαινίασε και το νέο λιμάνι της ΣΥΜΗς. Το έργο δίνει σε αυτόν τον τόπο μια άλλη προοπτική, δείχνοντας τι μπορούμε να κάνουμε, τι απάντηση μπορούμε να δώσουμε προς κάθε κατεύθυνση, ανέφερε ο Προκόπης Παυλόπουλος. Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός, τόνισε ότι το λιμάνι κινδύνευε να αποτελέσει μέρος της μακράς λίστας των ημιτελών έργων στην Ελλάδα. Ωστόσο, η κυβέρνηση, μετά την απένταξή του από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λόγω του χαμηλού ρυθμού υλοποίησής του, αποφάσισε να το χρηματοδοτήσει με εθνικούς πόρους, ώστε να ολοκληρωθεί προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Στην Τήλο τώρα να πάμε. Θα πραγματοποιηθεί το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Το συνέδριο με θέμα «Μικρά νησιά, μπορούμε και μόνοι μας, περιβάλλον, μεταφορές, επιχειρηματικότητα» θα διεξαχθεί στις 11 και 12 Μαΐου. Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετέχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικοί, πανεπιστημιακοί φορείς και εκπρόσωποι των επιχειρηματιών των μικρών νησιών. Μάλιστα, το έχει αποδείξει η Τήλος ότι μπορεί και μόνη της. Πάει πολύ καλά η Τήλος. Και σε πολλά θέματα. Mm-hmm. Λοιπόν, είχαμε αφήσει, χθες δεν προλάβαμε και προχθές δεν προλάβαμε, Νίκη. Mm-hmm. Είχαμε αφήσει την ημερίδα του ελευτικού τουρισμού, το ρεπορτάζ που είχαμε κάνει. Να σας πούμε λοιπόν ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ημερίδα για τον αλιευτικό τουρισμό, που ήταν μια συνεργασία του ΚΕΚ Γεννηματάς, του Αλιευτικού Συλλόγου Καλύμνου, παράκτιες Ελίας μάλλον, αλλά και του Δικτύου Επιχειρηματικότητας Alternate Greece και του Alter Holidays με την κυρία Πόπη Τσαγκάρη. Ήταν μια σημαντική ημερίδα, θεωρώ, όπου στην πράξη οι αλλοίς είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν πώς μπορούν επιτέλους να ξεκινήσουν, και ειδικά οι καλύμνοι αλλοίς που έχουμε και ιστορία, έτσι, τη δική μας ιστορία, την μοναδική και ξεχωριστή, πώς μπορούν να ξεκινήσουν να ασχολούνται με τον αλλιευτικό τουρισμό ως έστω ένα επιπλέον έσοδο για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, μια και υπάρχει θέμα και συζητήθηκε και εκεί και ακούστηκε από πολλά χείλη με την υπεραλίευση. Mm-hmm. Υπάρχει πλέον ένα σημαντικό θέμα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με δηλώσεις που πήραμε πριν από την ημερίδα από τον κύριο Μπούκη ως εκπρόσωπο του ΚΕΚ Γεννηματάς, από τον πρόεδρο των Αλιέων, τον κύριο Μανώλη Κουλιά, αλλά και την κυρία Τσαγκάρη, και στη συνέχεια θα σας πούμε σε ποιο άλλο ρεπορτάζ θα πάμε. Πάμε να τους ακούσουμε. Κύριε Μπούκη, και εσείς παρών στην ημερίδα αυτή της Αλίας, έτσι, ως εκπρόσωπος του ΚΕΚ Γεννηματάς και όχι μόνο. Ναι, αυτή τη στιγμή είμαι εδώ με διπλή ιδιότητα, σαν φίλος των Αλίων της Καλύμνου εδώ και 30 χρόνια και προσφάτως σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Γιώργος Γεννηματάς της Περιφέρειας, του οποίου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου ανήκω εδώ και 2 χρόνια. Μια πολύ σημαντική ημερίδα βέβαια. Και εκπροσωπώ το ΚΕΚ Γεννηματάς στην ημερίδα και την πρόεδρό του, την κυρία Χαρολογία Σιράνη, η οποία δεν μπόρεσε να έρθει στην ημερίδα αυτή. Το ΚΕΚ Γεννηματάς διοργανώνει ημερίδες και σεμινάρια για την εκπαίδευση και την ενημέρωση ενηλίκων. Οι δράσεις αυτές αυτοχρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Σε αυτές τις δράσεις εντάσσεται και η σημερινή ημερίδα. Η σημερινή ημερίδα έχει σαν θέμα τον αλλιευτικό τουρισμό. Θα μας μιλήσουν διάφοροι ψαράδες, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι ασχολούνται μέχρι τώρα με τον αλλιευτικό τουρισμό. Θα μας πούν τις εμπειρίες τους και θα μας μεταλαμπαδέψουν τις γνώσεις τους και θα γίνει μια αρχή, ώστε και οι δικοί μας ψαράδες να αρχίσουν να ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, το οποίο
με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει τώρα με την υπεραλίευση και την μείωση των ηχθειοποθεμάτων. Είναι ένας άλλος τρόπος. Θα είναι ένα συμπλήρωμα στο εισόδημά του. Ωραία, κύριε Μπούκη. Αυτά που ήθελα να πω εγώ είναι ότι θα πρέπει όλοι να κάνουμε την κάλυμνο ΜΕΚΑ των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Έχουμε ήδη την αναρρίχηση σε πολύ καλό βαθμό. Θα πρέπει να προωθήσουμε την κατάρτιση με το καταδυτικό κέντρο και την πολιτεία την πληθυσμένη της Τελέντου, όπως τοποθετήθηκα και στο αναπτυξιακό συνέδριο. Έχουμε τον ιαματικό τουρισμό με τις θερμοπηγές που πρέπει και αυτές κάποια στιγμή να τις αξιοποιήσουμε. Έχουμε τον παραπετετικό τουρισμό, τον θρησκευτικό τουρισμό, τον ελευτικό τουρισμό και επίσης και το σπηλαιολογικό τουρισμό. Η Κάλυμνος και η Ψέρυμος διαθέτει αξιόλογα σπήλαια. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Κάποιο από αυτό θα μπορούσε κάποια στιγμή να αξιοποιηθεί. Άρα λοιπόν, με το να λέω την Κάλυμνο ότι μπορεί να γίνει η ΜΕΚΑ των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, δεν νομίζω ότι υπερβάλλω. Ας ελπίσουμε ότι η σημερινή ημερίδα θα είναι επωφελής για όλους μας, για να ξεκινήσει μια δραστηριότητα και εδώ στην Κάλυμνο για τον ελευτικό τουρισμό, που τόσο πολύ τον έχουμε ανάγκη, γιατί δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι το ότι δείχνουμε και στους τουρίστες την παράδοσή μας, την ελευτική, η οποία είναι πολύ μεγάλη. Ωραία, κύριε Μπούκη, ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι θα έχει επιτυχία η ημερίδα. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Κουλιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και εκ γεννηματάς, έτσι, δίκτυο επιχειρηματικότητας Alternet και φυσικά ο σύλλογος της παράκτειας αλίας μας. Έτσι, έτσι. Σε μια ημερίδα πάρα πολύ σημαντική για τον ελευτικό τουρισμό. Αυτό ακριβώς, ελευτικός τουρισμός με τη βοήθεια του και εκ γεννηματά, όπως είπατε προηγουμένως, με τη βοήθεια ανθρώπων από την Κάλυμνο, επιχειρηματίες από την Κάλυμνο, επιχειρηματίες από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλιείς την υπόλοιπη Ελλάδα ήδη ασχολούνται με τον ελευτικό τουρισμό. Θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει τις προϋποθέσεις να αναπτυχθεί στον τόπο μας, διότι υπάρχει αρκετός στόλος, έμπειρος στόλος. Είναι αυτό που ζητάει η διεθνής αγορά. Mm-hmm. Πρέπει να καθίσουμε, να δούμε, να λύσουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν, έτσι ώστε να αρχίσει να υλοποιείται και στον τόπο μας. Και θεωρώ ότι είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού η οποία θα προσφέρει αρκετά στον τόπο μας. Ένα συμπληρωματικό εισόδημα, ίσως, μια και υπάρχει θέμα τώρα και με την υπεραλίευση. Συμπληρωματικό εισόδημα για την Αλία και συνάμα για την υπόλοιπο κόσμο της Κάλυμνου. Θεωρώ ότι με τη γνώση που θα δοθεί τώρα θα λυθούν και κάποια στεγανά και κάποιοι ίσως ξεκινήσουν. Σίγουρα. Και στον χώρο αυτό. Φεύγουν κάποια προβλήματα που ίσως είναι στο μυαλό μας και μόνο, γι' αυτό και φωνάξαμε και αλλιείς από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ήδη, δραστηριοποιούνται ήδη στο κομμάτι αυτό και οπότε θα μας πούνε από μόνες τέτοιες εμπειρίες. Ναι. Ωραία, καλή επιτυχία λοιπόν στην ημερίδα. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Τσαγκάρη, μια πολύ σημαντική μερίδα πρόκειται να ξεκινήσει σε λίγο. Συνεργασία και γεννηματάς, Alternet και βέβαια ο Σύλλογος Παράκτειας Αλίας Καλύμνου. Έχετε βάλει το χεράκι σας κι εσείς, έτσι? Κάτι κάναμε, παρότι οι οικοδεσπότες στην ιδέα και την προσπάθεια είναι ο αλληλευτικός σύλλογος της Καλύμνου. Εμείς είμαστε φορέας που υποστηρίζουμε την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο νησί και προσωπικά πιστεύω και εκτιμώ ότι η Καλύμνος έχει πολλές ακόμα αναξιοποιητές δυνατότητες. Μία από αυτές είναι ο αλληλευτικός της στόλος, η αλληλευτική της κληρονομιά. Και μπορεί να γεννηθεί ένα προϊόν που όμοιό του από πλευράς αυθεντικότητας δεν θα μπορέσει να υπάρξει. Που σημαίνει αυτό ότι θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό προϊόν που θα φέρει νέους πόρους, πρώτα στην κοινότητα των Αλλαίων, αλλά και ευρύτερα στον τόπο και την τοπική οικονομία. Οπότε αν αποκτήσουν τη γνώση οι αλλοίοι μας, τότε πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο να τολμήσουν αυτό το νέο βήμα, έτσι. Γνώση εκ της ουσίας δεν χρειάζονται, γιατί τη γνώση της αλίας την έχουν. Εννοώ ότι δεν πρέπει να φοβούνται αυτό το διάβημα. Πρέπει να λυθούν όλες οι απορίες. Είναι ανάγκη να δούμε ζωντανά παραδείγματα, συναδέλφους που έχουν εφαρμόσει και αποτελέσματα. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσουν να πιστούν. Μόνο η πράξη μπορεί να γεννήσει τα ισχυρά επιχειρήματα. Και γι' αυτό έχουν κληθεί σήμερα να παρευρίσκονται εδώ συνάδελφοι
που το έχουν κάνει πράξη σε άλλα νησιά. Αξιόλογο το αποτέλεσμά τους, κερδοφόρο. Έχει αλλάξει σε πάρα πολλά πράγματα το επίπεδο της διαβίωσης τους, που είναι πολύ σημαντικό. Και κλείνω πάλι ότι το δικό μας το προϊόν εδώ, όπως έτσι εμπλέκεται με την καθημερινή ζωή και έχει μια πολύ αυθεντική λειτουργία, μπορεί να προσελκύσει ένα άλλο κοινό. Δεν είναι δηλαδή η περίπτωση ενός άλλου νησιού που ο άλλος θα κατεβαίνει για τις διακοπές του και επιλέγει να έχει και μία ημέρα με αυτή την εμπειρία. Η Κάλυμνος μπορεί να αναπτύξει ένα προϊόν που θα έρχεται ο άλλος για το προϊόν και παράλληλα θα κάνει διακοπές, όπως γίνεται και με την αναρρίχηση. Εμείς έχουμε ήδη την εμπειρία. Ο άλλος έρχεται για να κάνει αναρρίχηση πρωτίστως και να συνδυάσει την ξεκούρση στις διακοπές του. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι και με τον αλλιευτικό τουρισμό θα μπορεί να γίνεται ακριβώς αυτό το πράγμα, γιατί το προϊόν της Καλύμνου είναι μοναδικό. Ωραία, πολύ ωραία. Καλή επιτυχία στην ημερίδα. Ευχαριστούμε. Δραστήριος είναι και ο πρόεδρος των Αλλιεών μας, ο κύριος Κουλιάς, έτσι, και μέσα σε πολλά, αλλά και η κυρία Τσαγκάρη λειτουργεί ως καταλήτης σε θέματα τουρισμού και προσπαθεί με χίλιους τρόπους να προωθήσει ότι είναι καλύτερο στον χώρο αυτό του τουρισμού, και ως δίκτυο επιχειρηματικότητας στηρίζουν, όπως είπε, όλες τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε μικρά αποσπάσματα από την ημερίδα, όπου ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι τοποθετήσεις, σύμφωνα και με τους, με αυτά που μας είπαν οι εμπλεκόμενοι. Και δεν θα δείξουμε πολύ, διότι κυρίως αφορούσε τους αλλιείς μας και πρακτικά θέματα. Πώς να αποκτήσουν τη γνώση ότι είναι κάτι και εφικτό και καθόλου δαπανηρό και δίνει και μια προοπτική για τις οικονομικές τους δυνατότητες. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε πήραμε έτσι πολύ μικρά αποσπάσματα. Πάμε να δούμε. Ήταν η υπεύθυνη που διοργάνωσε όλο το κομμάτι αυτό. Ήταν εκείνη που σε συνεργασία με το ΚΕΚ γεννηματά καλύφθηκαν τα έξοδα των ανθρώπων που ήρθαν από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, και λέγοντας έξοδα, τα εισιτήρια, το ξενοδοχείο και το catering που έχουν συγκεκριμένη αίθουσα. Ιδιαίτερη αναφορά στα γεννηματά και στον εκπρόσωπό του, τον κύριο Μιχάλη Μπούτη, για τη σημερινή συμπαράσταση και στήριξη απέναντι στο έτοιμο του Συλλόγου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον Μιχάλη Ολιβέρη, τον πρόεδρο των Σαράδων, που ταξίδευσε από τη Ρόδο να έρθει σήμερα για να μας τιμήσει με την παρουσία του και να μας εμπλουτίσει με τη δική του και συζητάμε να αλλάξει ο νόμος. Ο κύριος που είπε για τον νόμο, έχουμε να κάνουμε πολλές κουβέντες. Αυτή εδώ είναι η αλληλογραφία μας. 3,5 χρόνια μιλούσαμε τα Υπουργεία. Έβρισκα βίντεο, ο Κατσοτούρκης μίλαγε από τότε, 2008. Έχω βίντεο από το, Μαγκρίτο Χαράλα, από τον Άι Στράτη. Ναι. Έλεγε για αλλιευτικό τουρισμό το 2008. Μιλούσανε κι άλλοι. Κανένας δεν έλεγε ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Να μπορώ να μπω σε ψαροκάιτα. Πώς θα κάνω, fishing tourism without fisherman does not exist, λένε όλος ο κόσμος. Δεν είπε κανένας, και θέλω ότι μετά να συζητήσουμε, δεν είπε κανένας ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος. 3,5 χρόνια. Μιλούσαμε με τα Υπουργεία και τους έλεγα, κύριε, πρέπει να πάρουμε τον νόμο που ισχύει στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Αγγλία, να το μεταφράσουμε και να το εφαρμόσουμε αύριο το πρωί. 1,5 χρόνο δεν μου απαντούσε κανένας. Αυτή είναι η αλήθεια. Στέλναμε επιστολές, και εγώ και άλλοι. Τα αποθέματα στην Αλία είναι προς το τέλος τους και έχει δυσκολέψει η κατάσταση για όλους τους συνάδελφους, βέβαια, όχι προσωπικά για μένα, αλλά για όλο τον κόσμο. Και έτσι πήρα την απόφαση να ασχοληθώ με τον αλλιευτικό τουρισμό. Βέβαια, είναι ένα κομμάτι το οποίο προσπάθησα και εγώ, έδωσα και εγώ ένα χέρι να, έτσι μέχρι την υλοποίησή του. Κάποιοι άλλοι άκουσα από εδώ πέρα σήμερα ότι βγάλαν το. Το φτιάξανε τον νόμο αυτό εδώ πέρα. Πολύ καλά γίνανε, όμορφα είναι όλα και προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, εγώ αυτό που κάνω, έχω ένα σκαφάκι 8,5 μέτρα, παίρνω 10 άτομα μαζί μου και τους οποίους κάθομαι και ασχολούμαστε με το λαγοκέφαλο. Δηλαδή, παίρνω τους τουρίστες και αφού δεν έχουμε άλλα ψαριά, να τον πάρω τον τουρίστε να πιάσει ένα χάνο,
δεν θα καταλάβει το καλά μου τίποτα. Θα πάω τον πιάσω να βγάλει δύο τους λαγοκέφαλους και θα περάσει ωραία. Λοιπόν, αν δεν έχουμε ψάρια, το time που θα κάνουμε, το διάλειμμα που θα κάνουμε, να πάμε σε μια παραλία να κάνουμε ψάρια. Έχω ψάρια, έχω στο ψυγείο μου μέσα τσιπούρα, θα ρίξω το κάρβουνο πάνω, θα φτιάξω και μια σαλάτα ωραία εκεί πέρα, θα φάνε οι άνθρωποι, θα περάσουν όμορφα και θα επιστρέψουμε στο λιμάνι. Δηλαδή θα αγοράσει ψάρια για να τα λάβει. Προμηθεύεσαι τα ψάρια αυτά. Τα αγοράζω. Τα προμηθεύομαι, τα αγοράζω τα ψάρια και τα προσφέρω στους τουρίστες. Απλά κάνεις. Και τίποτα. Μάλλον είναι σε πρώιμο στάδιο, ναι. Όλη αυτή η και έτσι, πολύ η σωστά το συμπέρανες αυτό, Νίκη. Είναι σε πρώιμο στάδιο η ενασχόληση με τον αλλιευτικό τουρισμό. Κάποιοι άνθρωποι έτσι δειλά-δειλά ξεκίνησαν να ασχολούνται από τη Ρόδο και ήρθαν εδώ, ώστε να γίνει ίσως μια αρχή. Θα έχει ενδιαφέρον όταν να ξεκινήσει. Βεβαίως και θα έχει ενδιαφέρον. Και να πούμε, αυτό. Μια και κλείσαμε τώρα τα της ημερίδας, να πούμε ότι στην ημερίδα ήταν εκεί και ο κύριος Ρούσος, ο οποίος... Θα τον ακούσουμε. Έτσι, θα τον ακούσουμε. Του πήραμε ένα ρεπορτάζ, γιατί εξέφρασε έτσι μια πικρία. Είπε συγχαρητήρια καταρχήν σε όσους εμπλέκονται για αυτή την ημερίδα, γιατί θα συμβάλλει τα μέγιστα, ώστε επιτέλους να ξεκινήσει και στην Κάλυμνο. Αλλά η πικρία του είναι το ότι εμείς που είμαστε, αυτοί που είμαστε, με τον αλλιευτικό στόλο που έχουμε, να μην έχουμε προχωρήσει από μόνοι μας και να έρχονται τώρα κάποιοι άλλοι άνθρωποι εκτός Καλλίνου να μας κάνουν μαθήματα. Παρόλα αυτά, συνεχάρη τους διοργανωτές, γιατί όπως το ακούσουμε ήταν μια εξαιρετική έτσι, ημερίδα που μακάρι να κινητοποιήσει κάποιους να ασχοληθούν. Εντάξει, και εμείς σας μη μένουμε στα λόγια, ας κάνουμε και πράξη τα οράματα. Οι ίδιοι πρέπει να βοηθάμε τους εαυτούς μας, Νίκη, όπως πολλές φορές το είπαμε. Να πούμε ότι στην ημερίδα ήταν και ο κύριος Νέστορας Φραζής, πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο κύριος Μαστροκούκος, τον κύριο Μπούκη βέβαια ως εκπρόσωπο του ΚΕΚ Γεννηματάς και ο κύριος Ρούσος. Ήμουνα βέβαιη ότι θα ήταν εκεί, μια και έχει ασχοληθεί με το αλλιευτικό αυτό, με το νομοσχέδιο για τον αλλιευτικό τουρισμό. Πάμε όμως να ακούσουμε τον ίδιο τι έχει να μας πει σχετικά. Κύριε Ρούσο, περίμενα ότι θα ήσασταν παρόν σε αυτή την ημερίδα για τον αλλιευτικό τουρισμό. Μας θύμισε κάποιες εποχές, έτσι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, όταν κανείς μιλάει για τον αλλιευτικό τουρισμό, αναγκαστικά πρέπει να δει από πού ξεκινά αυτό το πράγμα και πώς έχει καταλήξει. Δεν έχουν γίνει σοβαρά βήματα και αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται, αν μη τι άλλο, είναι ένα πολύ σοβαρό βήμα, το οποίο οφείλει να αποδείξει τη χρησιμότητά του βέβαια. Δηλαδή πάρθηκε μια πρωτοβουλία από τον τοπικό σύλλογο ψαράδων, αν κατάλαβα καλά, με το ΚΕΚ Γεννηματάς και τη βοήθεια της κυρίας Τσαγκάρη. Το Alternet, δίκτυο επιχειρηματικότητας. Το δίκτυο επιχειρηματικότητας και ήρθαν εδώ κάποιοι άνθρωποι με εμπειρία από την άσκηση του αλλιευτικού τουρισμού, η οποία είναι σε πρωτόλια μορφή σε όλη την Ελλάδα, να πούν και να μας τσιγκλίσουν, αν θέλετε, να προχωρήσουμε. Τώρα, η τραγωδία ποια είναι. Η τραγωδία είναι ότι η Κάλυμνος έφτιαξε τον αλλιευτικό τουρισμό. Και τώρα έρχονται άλλοι να μας πούν πώς θα το κάνουμε. Η Κάλυμνος τον εισηγήθηκε. Και όταν λέμε η Κάλυμνος, είναι η άσχημη θέση ενός πρώην πολιτικού προσώπου, όταν κανείς δεν ασχολείται με το τι έχει κάνει και πρέπει να τα λέει μόνος του, ας πούμε. Οπότε αυτό δεν μ' αρέσει. Και η δύσκολη θέση των δημοσιογράφων πολλές φορές να τα θυμούνται, να τα γνωρίζουν, αλλά να μην τα λένε. Στην Κάλυμνο, ας πούμε, όλοι αποφεύγουν να αναφερθούν στο παρελθόν όταν δεν τους αφορά. Οπότε έχουμε ένα θέμα. Λοιπόν, αλλιευτικός τουρισμός ίσον γέννημα Κατσοτούρχη Γεώργου, μεγάλη δουλειά με Μπούκι, Ρούσο, Λελέκη και όλους τότε της παρέας του επαρχείου, προώθηση σε όλα τα φόρα, σε όλη την Ελλάδα, στα συνέδρια, από μας. Όσο απίστευτο για να ακούγεται. Έως που καταλήγει στο τέλος μια μεγάλη δουλειά, η οποία έγινε από τον Γιώργο τον Νικητιάδη όταν ήταν υφυπουργός τουρισμού με μένα σύμβουλό του, όπου δουλέψαμε και φτιάξαμε τον νόμο για τον αλλιευτικό τουρισμό για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Όλα αυτά τώρα είναι σαν να μην έχουν γίνει, σαν να τα έβρεξε ο Θεός. Και τώρα ξαφνικά μιλάμε πώς θα φτιάξουμε αλλιευτικό τουρισμό, κάνοντας κριτική. Στην πράξη όμως, κύριε Ρούσο. Κριτική ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Στην πράξη όμως, τώρα η μερίδα αυτή είναι για την πράξη. Ναι, πώς θα ξεκινήσουμε. Ναι. Είπαμε, είναι η τραγωδία του ζώντος και πρόσφατα δρόντος πολιτικού προσώπου.
που βλέπει λίγο να βρίσκεται στο κενό όταν έχει ασχοληθεί με κάτι. Λοιπόν, τώρα, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξουν κάποιοι επιχειρηματίες, πρακτικά μιλάω εντελώς, είτε από το χώρο των ψαράτων, είτε από άλλους τουριστικούς χώρους, που θα βοηθήσουν στην οργάνωση έστω ένα, δύο, τριών ψαράδων, που θα πιστούν να ξεκινήσουν. Και τότε, όταν πάει καλά η δουλειά αυτή, η ζήλια είναι ο καλύτερος δάσκαλος. Σίγουρα θα η επιχειρηματική, ας πούμε, η καλή ζήλια. Και θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Και είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό εισόδημα, το οποίο τα ωφέλη, ας πούμε, ως τομέας της οικονομίας είναι προφανή. Και για την ποιότητα της ζωής του ψαρά, που ξεκουράζεται, που αποκτά και άλλες εμπειρίες, που δίνει διεξόδους στα παιδιά του κλπ. Εμείς τότε που φτιάξαμε τον νόμο φροντίσαμε ώστε μόνο οι ψαράδες. Προσωπικά έδωσα μεγάλη μάχη γι' αυτό. Γιατί όταν εκ μέρους του Υπουργού κάνεις τον νόμο, έρχονται όλα τα συμφέροντα από όλη τη χώρα. Και ήρθαν τότε όλα τα συμφέροντα από όλη τη χώρα, ώστε να μπορούν τα μεγάλα τουριστικά πρακτορία να κάνουν αλλιευτικό τουρισμό. Αυτό το κόψαμε. Μάλιστα. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Μόνο οι ψαράδες μπορούν να κάνουν αλλιευτικό τουρισμό. Φυσικά, μακάρι να μπορούν και να τον οργανώσουν. Τώρα, εάν δεν μπορούν να τον οργανώσουν, φυσικά θα συνεργαστούν με τουριστικά πρακτορία να τους τον οργανώσουν. Αλλά την πώληση του προϊόντος που λέγεται αλλιευτικός τουρισμός, την πρωτογενή πώληση, θα την κάνει ο ψαράς και έτσι πρέπει. Μάλιστα. Και το εισόδημα είναι σημαντικό αυτό. Το κατοχυρώσαμε να είναι αλλιευτικό. Γιατί κινδύνευε μετά ο ψαράς, εάν ας πούμε βγάζει 10.000 ευρώ που λέει ο λόγος το χρόνο και καταλήξει μετά από καλή δουλειά να βγάζει 30.000 ευρώ με 20.000, με 20.000 από τον αλλιευτικό τουρισμό, να θεωρείται ότι άλλαξε και επάγγελμα. Λοιπόν, το λύσαμε αυτό. Ελπίζω να μην έχει αλλάξει, να μην το αλλάξουν. Ότι δηλαδή το εισόδημα από τον αλλιευτικό τουρισμό είναι αλλιευτικό εισόδημα. Εμείς να ευχηθούμε να πάρει μπρος και η Κάλυμνος και οι ψαράδες και στον αλλιευτικό τουρισμό, μια και από εδώ ξεκίνησε όλη η ιστορία. Και είναι ενταγμένο στο επιχρησιακό πρόγραμμα του Δήμου από παλιά. Είναι κάτι το οποίο από πλευράς νομοθεσίας, γνώσης, θεωρητικής και πολιτικής, ας πούμε, ολοκλήρωσης έχει γίνει. Mm-hmm. Εμένει τώρα να γίνει στην πράξη. Και αυτό που κάνει τώρα εδώ, που κάνουν όσοι το οργανώνουν, είναι πάρα πολύ χρήσιμο και σημαντικό. Να είστε καλά, κύριε Ρούς. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει αρετή και τολμή, Ειρήνη, η κάθε πρωτοβουλία επιχειρηματική σίγουρα, τώρα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και να ρισκάρει κανείς, έτσι. Απάντως, αυτό που είπε ο κύριος Ρούσος για τον εμπνευστή του αλλιευτικού τουρισμού. Γέννημα Γιώργου Κατσοτούρχη. Ο Γιώργος ο Κατσοτούρχης, πραγματικά. Πολύ το 2000, από το, πριν το 2010. Το 2010 ήμασταν συνυποψήφοι στις περιφερειακές εκλογές και θυμάμαι πάρα πολύ καλά που το έλεγε αυτός ο Γιώργος ο Κατσοτούρχης αυτό το όραμα, ήθελε να το κάνει πραγματικότητα. Μακάρι να προχωρήσει στο νησί μας εδώ. Μακάρι. Το νησί που έχει τέτοιο αλλιευτικό στόλο, όπως είπαμε έτσι, και ακριβώς. Πριν. Λοιπόν, διαφημίσεις.